Η άτυχη Γεωργία που βρήκε φρικτό θάνατο στα χέρια του συζύγου της στο Ρέθυμνο δεν έμελε να είναι το μόνο θύμα, καθώς λίγες μόνο ώρες μετά την τραγική είδηση ήρθε και το δεύτερο χτύπημα με μια 41χρονη να τραυματίζεται θανάσιμα με μαχαίρι από το σύζυγό της στη Ζάκυνθο. Ο φόρος αίματος για την Κρήτη είναι βαρύς για το 2022 με 3 γυναικοκτονίες. Επίσημα αναφέρθηκε αυτής της γυναικοκτονίας στο Ρέθυμνο. Όμως ξέρουμε ότι φέτος, τις πρώτους μήνες του χρόνου, το 2022, είχαμε μία αναγνώριση γυναικοκτονίας, την οποία θεωρούσαν προηγουμένως ότι ήταν απλά αυτοκτονία. Και επίσης να πούμε ότι υπήρχε και αυτή η μητροκτονία, που και αυτή είναι ένα κομμάτι της γυναικοκτονίας. Να κάνω 4 παιδιά και να με σπάξει ο άτομος στα 56 μου. Γιατί, επειδή δεν ταιριάζομαι πια. Τι είναι αυτό? Πού οφείλεται? Στα ψυχολογικά τους, στις ζήλιες? Τι να πω? Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία και σε επίπεδο Ελλάδας, με 118 γυναίκες να σκοτώνονται την τελευταία εξαετία. Χειρότερη χρονιά αποδείχθηκε το 2015 με 23 γυναικοκτονίες. Νομίζω ότι μέχρι τώρα πρέπει να είχαμε 11 γυναικοκτονίες. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το να αξιολογούμε αυτά τα νούμερα. Όμως εμείς τελικά αυτό που κάνουμε είναι να μετρούμε. Και αυτό είναι το άσχημο σήμερα, το να μετρούμε κάθε μέρα. Φυσικά και με σοκάρει. Φυσικά. Πολύ άδικο. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Σίγουρα ακόμα και μία είναι πολύ, δεν πρέπει να γίνεται. Φοβάμαι όμως ότι οι κοινωνικές συνθήκες είναι τέτοιες που είναι δύσκολο να αλλάξουν από τη μια στην άλλη και είναι θέμα χρόνου να συμβεί η επόμενη. Τη στιγμή που σε πανελλαδικό επίπεδο τα εγκλήματα καταγράφουν τα τελευταία χρόνια τάσης μείωσης, η Κρήτη δυστυχώς φιγουράρει ψηλά στον αριθμό των θυμάτων από ανθρωποκτονίες, καθώς φέτος σημειώθηκαν ήδη 5 εγκλήματα. Στις 22 Ιανουαρίου, με θύμα έναν 29χρονο Ιρακινό στα Καμίνια Ηρακλείου, στις 6 Μαΐου άστεγος βρέθηκε απανθρακωμένος στα Χανιά, στις 6 Ιουλίου 42χρονο σκότωσε τη μητέρα του στο Ηράκλειο, στις 12 Ιουνίου σημειώθηκε ανθρωποκτονία 22χρονου στο Αργουλιό, και στις 30 Ιουλίου δολοφονήθηκε η 56χρονη στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς και τα 4 και τα 5 και τα 6 είναι πολλά, δεν θα πρέπει να συμβαίνουν. Συμβαίνουν όμως, δεν μπορούμε να μετρήσουμε να πούμε στατιστικά αν είναι λιγότερα ή περισσότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο για στατιστική ανάλυση. Για να μην θρηνήσουμε όμως άλλους νεκρούς και κυρίως γυναίκες οι οποίες πέφτουν θύματα πρωτοφανούς βιαιότητας, θα πρέπει τα ερμητικά κλειστά στόματα να ανοίξουν και οι σφραγισμένες και κλειστές πόρτες των σπιτιών πίσω από τις οποίες συντελείται ένας εφιάλτης να ανοίξουν διάπλατα. Αλλά αυτά που είναι κρυφά δεν φαίνονται. Οπότε η πρόταση πάντα είναι ανοίξτε τις πόρτες, ανοίξτε τις κουρτίνες, βγείτε προς τα έξω, είτε συγγενικά πρόσωπα είναι, είτε οι ίδιες οι γυναίκες, και να πούν το πρόβλημα που υπάρχει. Διαφορετικά, η επόμενη γυναικοκτονία θα είναι απλά θέμα ημερών, εβδομάδων ή μηνών.